Στηρίζει απόρριτα. Δεν κομίσαμε γλαύκα εις Αθήνα, είπε εμέσως πλην σαφώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δικαιολογώντας την μη αναμενόμενη κίνηση Αναστασιάδη να αποστείλει σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης και ομάδα πολιτών απόρριτα έγγραφα από τη διαδικασία στον Grand Montana. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να επικοινωνήσει με μια ομάδα συμπολιτών μας, οι οποίοι μετά το ναυάγιο στο Grand Montana, είτε άμεσα είτε έμμεσα επικοινώνησαν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μεταφέρθηκαν κάτι τα οποία δεν είναι γνωστά, είτε μέσα από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του πρόεδρου, είτε μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις του, και δεν τίθεται σε καμία απολύτως ύψη διαρροή είτε πρακτικών είτε απορρίτων εγγράφων. Επιχειρηματολογία που, όπως φαίνεται, ουδόλως έπεισε. Ο κύριος Αναστασιάδης οφείλει να απαντήσει σε ποιους άλλους έστειλε τέτοια επιστολή, γιατί κρατά το λαό και το Εθνικό Κοινοβούλιο στο σκοτάδι, επιμένει να ενημερώνει μόνο όσους το χειροκροτούν. Την ίδια όμως στιγμή επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι το Προεδρικό είναι αυτό που συστηματικά διαρρέει τα έγγραφα του Εθνικού Συμβουλίου. Είτε για να αποφύγει να δώσει τις πολιτικές θέσεις που κατέθεσε στις συνομιλίες στην πολιτική ηγεσία προς ενημέρωση, είτε για να αποφύγει να δώσει άλλα έγγραφα. Συνώνυμα της τακτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να είναι μόνο οι λέξεις προπαγάνδα, πολιτική της τσαπατσουλιάς, της προχειρότητας και οι επιλεγμένες δημόσιες σχέσεις. Εμείς απλά σημειώνουμε ότι η τακτική των επιλεγμένων διαρροών στον τύπο δείχνει το επίπεδο το οποίο επέλεξε το πλούσιο κατά τα άλλα εκλογικό επιτελείο του Νίκο Αναστασιάδη να ακολουθήσει μέχρι το Φεβρουάριο. Το Κυπριακό Μονοπωλείο, επί του παρόντος στην προεκλογική εκστρατεία με το Ακέλ, να καταγγέλει μάλιστα ότι το εθνικό θέμα θυσιάστηκε στο βωμό της δεδομένης πλέον υποψηφιότητας Αναστασιάδη. Και σε αυτήν του την προσπάθεια, από τη μια, κατά την άποψη μου, έχει δημιουργήσει δεδομένα τέτοια στο Κυπριακό που καθιστούν πάρα πολύ δύσκολη πλέον την επίλυσή του. Ο κύριος Κυπριανού μιλούσε στην εκπομπή Πρώτο Σέλιδο του ΣΥΓΜΑ και χαρακτήρισε την υποψηφιότητα Μαλά ως επιλογή νίκης.